σκιασμένο προβλέπεται να είναι το επόμενο διήμερο στην Κρήτη, με τις καιρικές συνθήκες ωστόσο να ευνοούν τόσο τις εκδηλώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά, όσο και τις εξορμήσεις του κόσμου στην Ήπεθρο. Αναμένεται ότι γενικά οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη θα είναι με συννεφιά. Θα υπάρχουν φυσικά και περιοχές με ηλιοφάνεια. Οι περιοχές τώρα με τις νεφώσεις δεν αναμένεται ότι μπορεί και εκεί να σημειωθούν τα οποιαδήποτε φαινόμενα, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Θα είναι μια ευχάριστη μέρα εξαιτίας του ότι θα έχουμε και πάλι χαμηλό ανεμολογικό πεδίο. Σε ανοιξιάτικα επίπεδα, ωστόσο, επιμένει να διατηρείται η θερμοκρασία, που σε ολόκληρη την Κρήτη δεν αναμένεται να ανέβει πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ναι, μεν κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί θα είναι σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της ψυχρής αέριας μάζας που παραμένει πάνω από το νησί μας, με τις ελάχιστες κυρίως τις παράκτιες ζώνες να κυμαίνονται γύρω στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενδοχώρα βέβαια και ορεινά είναι χαμηλότερες. Για πολύ τολμηρούς θα είναι και οι βουτιές της θάλασσας του νησιού, που μπορεί να προσελκύσουν τους λάτρεις της θαλασσινής άβρας, ωστόσο δύσκολα θα επιχειρήσουν να κολυμπήσουν. Αν και οι θερμοκρασίες των θαλασσών, μην ξεχνάμε, αυτή την περίοδο διατηρούνται κοντά στους 18 βαθμούς Κελσίου, κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται να έχεις λίγο θάρρος για να μπεις στη θάλασσα. Από την Τρίτη, αν και για την υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπεται αστάθεια, στην Κρήτη μια θερμότερη αέρια μάζα από τα νότια αναμένεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία, θυμίζοντας πως το καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών. Στην ασφαλή έξοδο και επιστροφή των εκδρομέων, αυξημένη θα είναι η παρουσία δυνάμεων της αστυνομίας τόσο στο εθνικό οδικό δίκτυο της Κρήτης, όσο και μέσα στις πόλεις, με έμφαση στους κόμβους εξόδου.